ότι δεν υπήρχε θεατρική ομάδα ούτε στο σχολείο, ούτε στην περιοχή την ευρύτερη του Βαβρίου. Και επειδή έχω σπουδέσει και έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το θέατρο, αποφάσισα να κάνω μια σύσταση καινούργιας θεατρικής ομάδας. Έτσι λοιπόν έκανε ένα κάλεσμα στους κάτοικους του νησιού, ευρύτερα δηλαδή, όχι μόνο στο Γαβρίο, στους μαθητές, στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς γενικότερα. Και μαζευτήκαμε γύρω στα 25 άτομα και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις θεάτρου για να μπούμε σιγά σιγά στον κόσμο το μαγικό. Στην πορεία διαπίστωσα ότι υπήρχαν πάρα πολλά ταλέντα και επειδή είχα στο παρελθόν ασχοληθεί και είχα κάνει και σκευή σε ένα έργο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ του Σέξπιρ, με το που είδα αυτά τα άτομα αποφάσισα να κάνω την παράσταση, τη θεατρική του Σέξπιρ, «Οι εύθυμες κυράδες του Γουίτζορ». Δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία, ξεκινήσαμε από το 18 Ιανουαρίου και σήμερα, 11 Ιουνίου, παρουσιάζουμε την παράστασή μας στους κατοίκους του Γαβρίου και της ευρύτερης περιοχής με πάρα πολύ χαρά και ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουμε ακόμα παρόμοιες τέτοιες πολύ καλές δουλειές. Ήθελα να ασχοληθώ και εγώ με το θέατρο για πρώτη φορά, έστω και ερασιτεχνικά, να δω πώς είναι ο ρόλος, να δω πώς υποδίεσαι κάποιον σε ένα έργο, να δω το άγχος, την περιπέτεια και να περάσω καλά και να έχω αναμνήσεις στο μυαλό. Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ μου σε παράσταση. Στο σχολείο ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν είχα ζήσει ποτέ με αυτή την αγωνία. Εγώ είμαι υπηρέτης γιατρού. Ναι, έχω ξαναπαίξει πιο παλιά σε διάφορα θεατρικά. Μ' αρέσει και έχω εμπειρία. Γι' αυτό συμμετέχω για πρώτη φορά σε παράσταση, μ' αρέσει όλη η διαδικασία. Στην παράσταση κάνω ένα ζηλιάρι σύζυγο, προσπαθεί, υποψιάζεται συνέχεια τη γυναίκα του και προσπαθεί να ανακαλύψει αν έχει κάποια δραστήση. Εγώ είμαι ο Σάλο, ο δικαστής και παίζω για πρώτη φορά σε θέατρο. Ξαφνικό ήταν, συναντηθήκαμε και έγινε η συζήτηση για το θέατρο και μου έκανε η πρόταση. Η Κωνσταντίνα, η γυμνάστρια του Γυμνασίου Λυκείου, είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να ανεβάσουμε ένα έργο. Έτσι λοιπόν το ανακοίνωσε, εμείς οι ψωνάρες μαζευτήκαμε και ανεβάσαμε αυτό το έργο. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε εξαιρετικές, είμαστε καλύτερες και πραγματικά θα το αξίζουμε. Είμαι φιλόλογος, αναπληρώτρια στο νησί, τέταρτο χρόνο του Τονί. Πέρσι είχα ασχοληθεί με την θεατρική ομάδα του σχολείου ως βοηθός σκηνοθέτη και στα φοιτητικά μου χρόνια με το θέατρο. Αγαπάω πολύ το θεατρικό κείμενο, την ευάθμιση κλπ. Η συνάδελφος έκανε αυτή τη δουλειά, ήρθα να την παρακολουθήσω και τελείως αυθόρμητα κάποια στιγμή, και ενώ είχε αρχίσει η ομάδα τη δουλειά της και χωρίς να έχω πρόθεση να εμπλακώ, αποφάσισα να παίξω το ρόλο της κυρίας Φόρντ, μία από τις εύθυμες κυράδες του Γουίντζορ. Χαίρομαι πάρα πολύ μαζί με τις κόρες μου θα πάρω μέρος σε αυτή την παράσταση. Ελπίζω να σας αρέσει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Είναι τιμή μου που συμμετέχω για πρώτη φορά σε μια γαβριώτικη καθαρά ομάδα και εύχομαι να είναι το ξεκίνημα για πολύ ωραία πράγματα στο Γαβρίο. Εγώ είμαι η κυρία Γρήγορη ή αλλιώς η κυρία Κουίκλη. Δολοπλόκα. Μηχανοράφα που ευχαριστιέται στο να ζευγαρώνουν οι άνθρωποι με το αζημίωτο όμως. Έχω έρθει στην Άνθρωπο 10 να κάνω στα παιδιά μαθηματικά εδώ στο Γυμνάσιο Λύκειο Γαβρίου. Μου αρέσει το θέατρο και ερχόμενη εδώ όπως και πιο παλιά ασχολήθηκα με αυτό. Είχα βοηθήσει λίγο και σε ένα θεατρικό εργαστήριο που είχαμε στήσει στη χώρα. Κάναμε διάφορες παραστάσεις εκεί με παιδιά. Μετά, αφού παντρεύτηκα και έκανα και δυο παιδάκια, απήχα λίγο από αυτό. Αλλά τώρα έπρεπε να γίνει, γιατί το θέατρο σου δίνει δύναμη, σου δίνει επαφή με τον κόσμο, σε εκθέτει και μου αρέσει πάρα πολύ να εκτίθομαι, εκτός ότι εκτίθομαι μέσα στην τάξη. Και σήμερα, θα το πω, σήμερα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται, γιατί συμμετέχουν σε όλο αυτό από παιδιά μέχρι πολύ μεγάλα παιδιά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και άνθρωποι από διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν στο θέατρο.